Ισχύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λαβαζάνης. Αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες στη Βουλή και στην κοινωνία δεν τα έχει ξαναζήσει ο τόπος ούτε στα πιο μαύρα και σκοτεινά χρόνια που έχει περάσει. Ουδέποτε αυτός ο τόπος έχει ξαναζήσει μια τέτοια διάλυση της Βουλής, κατακρεούργηση του κανονισμού της Βουλής και καταπάτηση του Συντάγματος. Ουδέποτε έχει ξαναγίνει. Στα κοινοβουλευτικά χρονικά φοβούμε παγκοσμίως. Νομοσχέδιο, αιτιολογική έκθεση, νομοσχέδιο, γενικό λογιστήριο κτλ. 800 σελίδων να διανέμεται πρωινές ώρες και να καλείται η Βουλή να το ψηφίσει μετά από 10 ώρες αφού έχει μεσολαβήσει η νύχτα. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Έχετε επιβάλει σε αυτή τη χώρα μια νέας μορφής ιδιόμορφη δικτατορία, σκληρότατη όμως. Δικτατορία της Τρόικας και μιας παραδομένης κυβέρνησης, η οποία διευθύνεται από τους υπαλληλίσκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτά, κύριοι που λέω, δεν είναι αντιπολιτευτικές κορώνες. Τα εννοούμε. Είναι αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν στη χώρα και θα γραφτούν με μελανές σελίδες. Φέρατε ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο αντιπροσωπεύει στην ουσία ένα τρίτο μνημόνιο. Μας λέτε μνημόνια τελειώσανε. Το τρίτο μνημόνιο το έχουμε μπροστά μας. Και μας καλείτε με διαδικασίες εξπρές διαδικασίες, ιδιαίτερα τους βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι δεν το έχουν διαβάσει. Δεν έχει διαβαστεί το νομοσχέδιο. Και δεν έχει διαβαστεί όχι γιατί δεν είναι επιμελής, αλλά διότι είναι αδύνατο να το διαβάσεις. Αλλά και με μια ανάγνωση δεν μπορείς να σχηματίσεις άποψη για τόσα πολλά θέματα τα οποία θέλουν και ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερη συμβουλή. Και παραμερίσατε και την κοινωνία από αυτό το νομοσχέδιο την οποία ολόκληρη τη θίγεται. Λοιπόν, εδώ κάνατε λοιπόν ένα έκτρωμα που είναι νέο μνημόνιο. Το νέο μνημόνιο. Και το πιθανότερο είναι, κύριε Στουρνάρα, που θεωρείτε ότι έχετε σε μεγάλο βαθμό επιτύχει στο έργο σας και αν κατάλαβα καλά και από τη συνέντευξή σας είσαστε και έτοιμος να αποχωρήσετε. Δεν θέλω να παρερμηνεύσω βεβαίως, αλλά εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι κατάλαβα. Δεν έχετε ολοκληρώσει κανένα έργο. Αυτό το έργο που μπορεί να υπερηφανεύεστε ότι έχετε αρκετά επιτύχει είναι ένα έργο καταστροφής. Και αυτό που απομένει το πιθανότερο είναι να έχουμε και καινούργια μνημόνια. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο το καθιστά μνημονιακό έκτρωμα, ανάλογο με τα προηγούμενα και από πολλές πλευρές χειρότερο. Πρώτον, κατεδαφίζει κυριολεκτικά τις συντάξεις και κατακρεουργεί τους μισθούς. Και αυτό το επιχειρηματολογούμε. Από τα ασφαλιστικά ταμεία κλέβεται στην κυριολεξία 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πώς τα κλέβετε? Με επιχειρήματα, κύριοι. Πώς τα κλέβετε? Πρώτον, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση των κοινωνικών του σπόρων, τους οποίους δεν τους αντικαταστείτε με άλλους πόρους για να στηρίξουν την προοπτική των ταμείων. Με 3 δισεκατομμύρια νέο κούρεμα στα έσοδα των ταμείων σημαίνει τέλος στα ασφαλιστικά ταμεία. Σημαίνει ότι από το 2016 τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν συντάξεις και οι συντάξεις θα μετατραπούν σε ευτελή οικογενειακά επιδόματα.
των 360, το μέγιστο ευρώ, το μέγιστο ευρώ, όπως άλλωστε προβλέπει σχετικά και το μνημόνιο. Τους μισθούς τους διαλύεται. Πώς τους διαλύεται? Με δύο μέτρα τουλάχιστον που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιό σας. Πρώτον, με την κατάργηση στην ουσία των τριετιών. Καταργώντας τριετίες, διαμορφώνεται ένα νέο εργατικό δυναμικό του οποίου οι μισθοί θα είναι μειωμένοι με βάση το νομοσχέδιό σας. Και δεύτερον, επεκτείνοντας την επινοικίαση και τις εταιρείες επινοικίασης και διευκολύνοντας το βάρβαρο έργο τους ακόμα περισσότερο. Και φτάνετε στο σημείο ντροπής. Και παρακαλώ να το ακούσετε, να εξυπηρετείτε συγκεκριμένα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα, δίνοντας τη δυνατότητα άκουσον σε μεγάλα έργα, π.χ. αυτοκινητόδρομους, να δουλεύουν επινοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Γιατί το κάνετε αυτό? Για να προσφέρετε πάμφθινο εργατικό δυναμικό σε αυτούς που κερδοσκοπούν στους αυτοκινητόδρομους, ληστεύουν τους πολίτες κυριολεκτικά με διόδια τα οποία είναι πανύψηλα, και ερχόσαστε εσείς να τους προσφέρετε και πάμφθινο δουλεμπορικό εργατικό δυναμικό. Το δεύτερο που κάνετε, ο δεύτερος άξονας του νομοσχεδίου, είναι η κατεδάφιση όλων των επαγγελμάτων. Όλων των επαγγελμάτων. Μα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή ανακαλύψατε όλα τα επαγγέλματα να τα εισάγετε σε αυτό το νομοσχέδιο και να βάλετε τον περίφημο αυτό κανόνα της απελευθέρωσης για να πείτε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους βάλτε λουκέτο στην επαγγελματική σας δραστηριότητα. Γιατί αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Εργαλειοθήκη λέει του ΟΣΑ. Ωραίο όνομα. Σιγά την εργαλειοθήκη. Ξέρω κι εγώ να διαλύω όλη την επαγγελματική Ελλάδα. Δεν χρειάζεται εργαλειοθήκη, ούτε ΟΣΑ. Στο όνομα της απελευθέρωσης πηγαίνετε όλοι στα πολυκαταστήματα. Γίνετε υπάλληλοι των πολυκαταστημάτων. Είσαι φαρμακοποιός, πιάσε μια γωνία σε ένα πολυκατάστημα, θα πάρεις ένα μισθό 580 ευρώ και θα πουλάς εκεί τι ωραία τα φαρμακά σου. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει έτσι. Και αυτό το λέτε τέχνη, αυτό το λέτε δηλαδή προοπτική αναπτυξιακή της κοινωνίας. Τι το λέτε αυτό? Πείτε μου, ποια εννοεί είναι η ανακάλυψη αυτή? Και πού το ανακαλύψατε σε όλο τον κόσμο να γίνεται αυτό το πράγμα? Πού υπάρχει απελευθερωμένο ωράριο στα φαρμακεία? Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως πειραματόζωο. Και με εντυπωσιακό τρόπο αυτά μελετιώνται σήμερα στην Ευρώπη και δημιουργούν αντιδράσεις. Γιατί? Γιατί σου λέει αυτά που κάνουν στην Ελλάδα τα εκτρώματα σε λίγο θα τα επεκτείνουν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Και τι κάνετε εδώ? Βλέπω φαρμακεία, σας το είπα. Αρτοποιή. Τι σας θένει η αρτοποιή? Τι σας θένει η αρτοποιή, μπορείτε να μου πείτε? Αφήστε το ψωμί. Και το ζύγι και το παραζύγι και τα ζύγια, όλα να τα βάλετε όλα μαζί. Αλλά το συμπέρασμα είναι ένα. Κλείνουμε τα αρτοπία. Ήδη έχουμε να δουλεύουν τα αρτοπία με αλυσίδες. Εσείς συγκεντρώνετε ακόμα περισσότερο την αγορά. Τα περίπτερα, πέστε μου τι σας φταίνε. Πέστε μου τι σας φταίνε τα περίπτερα. Και το περίπτερο σας ενοχλεί? Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Σας ενοχλεί το λιανικό εμπόριο. Θέλετε να το επεκτείνετε και στις Κυριακές. Έλεος. Έλεος. Τι είναι αυτό που κάνετε δηλαδή? Πού είναι αυτές οι ανακαλύψεις? Στο πειραματόζωο η Ελλάδα. Ακόμα και τα βιβλία. Και στα βιβλία επιπίπτεται. Και στο βιβλίο επιπίπτεται. Στα ταξί. Δεν βλέπετε τις πιάτσες εδώ πέρα γεμάτες? Δεν δουλεύει κανένας τους. Θέλετε να εξοντώσετε και αυτούς που έχουν απομείνει? Δεν γίνεται έτσι, κύριε Χατζηδάκη, η ανάπτυξη της χώρας. Αυτά είναι εγκεφαλικά ανουσιοργήματα νεοφιλελεύθερων δογματικών, οι οποίοι μοιάζουν σαν και αυτούς τους καλόγερους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούν τη μοναστική του ζωή να τη μεταφέρουν και να την κάνουν κοινωνική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φορτηγά, βενζινάδικα, το τσιμέντο ακόμα, και στο τσιμέντο ακόμα το πρόβλημα. Και βεβαίως τους γαλακτοπαραγωγούς, τους φθηνοτρόφους. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν
ο γαλακτοπαραγωγός. Αυτός είναι το πρόβλημα, κύριε Χατζηδάκη. Ο γαλακτοπαραγωγός είναι το πρόβλημα. Και αυτόν πρέπει να τον εξοντώσουμε, να μην μπορεί να προσφέρει το γάλα του στην ελληνική αγορά ανά την επικράτεια και μόνο τώρα με τα μέτρα που παίρνετε να απευθύνεται στην τοπική αγορά. Δεν μπορεί να πουλήσει το γάλα του ευρύτερα, διότι θα έρχεται πάμφθινο από πολυεθνικές γάλα υπό παστερίωση που θα φτάνει από μέχρι 7 μέρες μέχρι 11 μέρες. Και αυτό το λέτε εξυγχρονισμό. Ξέρουμε να διαλύουμε και εμείς την γαλακτοπαραγωγή. Το ξέρουμε. Να τους πετάμε στον δρόμο. Αυτό όμως είναι εξυγχρονισμός. Χρειάζεται ειδική πολιτική τέχνη για να το κάνετε. Ποια είναι η συνεισφορά αυτή τη στιγμή στην απασχόληση κτλ. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα με την τιμή του γάλακτος. Αλλά να ελέγξετε την αγορά. Να ελέγξετε το καρτέλ. Να ελέγξετε το κύκλωμα από την παραγωγή μέχρι τη βιομηχανοποίηση και τη λιανική πώληση. Βεβαίως, να το ελέγξετε. Και εκεί υπάρχουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης, αλλά δεν κάνετε τίποτα. Έχετε σηκώσει τα χέρια ψηλά απέναντι, ιδιαίτερα στις γαλακτοβιομηχανίες. Και τώρα ερχόσαστε να πείτε με τις εισαγωγές, θα λύσετε το πρόβλημα. Ο τρίτος άξονας είναι οι τράπεζες. Και εδώ έχουμε το μεγάλο σκάνδαλο ποινικών διαστάσεων, κύριε. Διότι εδώ η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό δημόσιο, έχει δώσει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν για να στηρίξει τις τράπεζες. Είτε με προνομιούχες μετοχές, είτε με ειδικά ομόλογα, είτε με εγγύηση του δημοσίου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αφανές χρέος με εγγυήσεις του δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δίνει δάνεια τα οποία θα αγοράζουν έντοκα γραμμάτια για να κερδοσκοπούν οι τράπεζες 70 δις. 70 δις εγγυήσεις του δημοσίου. Αφανές χρέος προς τις τράπεζες. Πέραν αυτού όμως, εσείς δώσατε δανεικά 50 δις. Λιγότερα βεβαίως έχει μείνει ένα 11 δις υπόλοιπο. Λοιπόν, δηλαδή 39 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι, εμέσως, μέσω του περίεργου σχηματισμού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πέρασαν οι τράπεζες υπό δημόσιο μετοχικό τουλάχιστον έλεγχο. Τώρα τι κάνετε? Αντί να διασφαλίσετε τα λεφτά του δημοσίου, τα οποία τα χρωστάει ακόμα κύριε ο ελληνικός λαός, τα λεφτά που δόθησαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τι κάνετε? Ερχόσαστε να τα χαρίσετε σε ιδιωτικά συμφέροντα. Πού ακούστηκε με νομοθετική ρύθμιση, κύριε Στουρνάρα, ακούστε μια στιγμή, πού ακούστηκε, πείτε μου, με νομοθετική ρύθμιση να ερχόσαστε και να κάνετε το εξής? Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να μπορεί να διαθέτει τις μετοχές κάτω από την τιμή κτήσης, όπως λέτε στο νομοσχέδιο. Αυτά τα ορίζεται με νόμο. Κάτω από την τιμή κτήσης, η οποία ήταν εξευτελιστική τιμή κτήσης. Δηλαδή, πάνε τα δισεκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου που έδωσε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και όχι μόνο αυτό, άκουσον τι λέτε στο νομοσχέδιο, σκάνδαλο. Λέτε ότι μπορεί να διαθέσει τις μετοχές του κάτω ακόμα και από τη χρηματιστηριακή τιμή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγορά δίνει, ας πούμε, 50 λεπτά, λέω, για τη μετοχή της τάδε τράπεζας και εσείς λέτε ότι μπορεί να τη διαθέσετε και μάλιστα με φωτογραφικό τρόπο, όπως λένε οι διατάξεις του νομοσχεδίου σας, με 10 λεπτά. Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό? Δικά σας λεφτά είναι? Αυτά είναι λεφτά των φορολογουμένων που τα χρωστάμε. Ολοκληρώστηκε η συνάντηση. Γιατί θα τα διασπαθήσετε για να ελέγξουν οι τράπεζες τα ιδιωτικά σφαίρματα? Και φτάνετε στο σημείο επίσης και τι λέτε στο νομοσχέδιό σας? Λέτε ότι μπορεί να μην συμμετέσχει το ΤΑΦΧΣ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Άκουσον. Να μην συμμετάσχει με απόφασή του. Και μάλιστα να μην ασκήσει ούτε τα δικαιώματα προτίμησής του. Αυτά δεν γίνονται. Είναι σκανδαλώδη. Και επειδή το ξέρετε, τι κάνετε? Ερχόσαστε με διάταξη
και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ το απαλλάσσετε στην ουσία από αστικές ευθύνες, αλλά φοβούμαι όπως είναι γραμμένη διάταξη και από ποινικές ευθύνες. Αυτά είναι τα έσχη τα οποία γίνονται για τις τράπεζες, μόνο και μόνο για να παραδοθούν άρον-άρον, προτού έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε ιδιωτικά σφαίροντα. Δεν νομοποιούμε αυτό το νομοσχέδιο, δεν το αναγνωρίζουμε, δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν το αναγνωρίζει όχι μόνο η αντιπολίτευση, δεν το αναγνωρίζει όλη η κοινωνία. Ή η συντριπτική της πλειοψηφία που πλήττεται. Αυτήν την ώρα μόνο η ανατροπή μπορεί να δώσει διέξοδο στη χώρα.